Να έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις πολιτικές εξελίξεις. Το σκηνικό παίρνει πλέον φωτιά. Οι κομματικοί μηχανισμοί λειτουργούν στο φουλ. Και από αύριο, οπότε και θυροκολείται το προεδρικό διάταγμα στη Βουλή, αρχίζει και επισήμως η προεκλογική περίοδος. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ τα μηνύματα που έστειλε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς κατά την επίσκεψή του στον Κάρολο Παπούλια, τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε χθες από τον κεραμικό στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και τους στόχους που έθεσε για το Πασόκ ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αμέσως μετά, ζωντανές συνδέσεις και μαζί μας ο Αλέξης Παπαχελάς. Ως τη μάχη που θα κρίνει την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη, χαρακτήρισε την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση ο Πρωθυπουργός στην συνάντησή του με τον Κάρολο Παπούλια, από τον οποίο ζήτησε τη διάλυση της Βουλής. Έφτασε μεγάλη στιγμή, κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, η Βουλή διαλύεται πρόωρα. Οι εκλογές αυτές, που άλλωστε δεν τις ήθελε ο ελληνικός λαός, δεν ήταν απαραίτητες. Γίνονται δυστυχώς από κομματική ιδιοτέλεια. Όμως, κύριε Πρόεδρε, όταν πρόκειται για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του έθνους μας, τότε αντιλαμβάνεστε ότι απαιτείται ένας αγώνας με αλήθεια και με ευθύνη. Την ίδια ώρα, με τα κομματικά επιτελεία να βρίσκονται σε θέσεις μάχης, οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης ανεβαίνουν στα ύψη. Από τον κεραμικό, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Μη διανοηθείτε να πάρετε μαζί σας, φεύγοντας, ούτε ένα δημόσιο έγγραφο. Μη διανοηθείτε να πειράξετε τίποτα από τους φακέλους στα συρτάρια των Υπουργείων και ειδικά την ηλεκτρονική αλληλογραφία με την Τρόικα. Γιατί αυτή η χώρα έχει δημοκρατία και στη δημοκρατία η διαφάνεια έχει τον πρώτο λόγο. Μιλώντας στην προεκλογική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρουσίασε τους στόχους του κόμματος εν ώψη της 25ης Ιανουαρίου. Στόχος μας είναι η τρίτη θέση, η τρίτη εντολή. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αλλά μιλάμε για έναν πολυκομματικό κοινοβουλευτισμό και συνεργατικές κυβερνήσεις χωρίς αυτοδυναμία. Δεν υπάρχουν επίσης δεύτερες εκλογές. Δεν υπάρχει το 2012 με την πολυτέλεια του 2012. Τα εύθυνα στην αρχαιότητα ήταν ο μηχανισμός που οι πολιτικοί αναλάμβαναν τις ευθύνες τους και έφευγαν. Το ίδιο πρέπει να πράξει και σήμερα ο κύριος Σαμαράς. Μπήκε πλέον στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Πολλές ερμηνείες προκάλεσε μία αναφορά της Θεανός Φωτίου από τον ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή Ατέριαστη του ΣΚΑΙ, με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για επαναφορά της πρότασης για δημοψήφισμα και την ίδια να απαντά ότι παραποιήθηκαν τα λόγια της. Ένα είναι η δύναμή μας, κύριε Κούτρα, και για την Ευρώπη, αλλά και για τη χώρα. Είναι ο ελληνικός λαός. Τον ελληνικό λαό ακούμε τον και τον ελληνικό λαό ακολουθούμε. Αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει δημοψήφισμα, εγώ, κυρία Φωτίου. Εγώ δεν ξέρω την τεχνικάλιτη, δηλαδή τον τεχνικό τρόπο που θα αποφασίσουμε, δεν το ξέρω. Προφανώς το ερώτημα που πρόκειται να θέσουν θα είναι μέσα ή έξω από την Ευρώπη, μέσα ή έξω από το ευρώ. Αλλά ας το πούν ευθέως, σήμερα πριν από τις εκλογές, για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ. Πριν τελειώσει η εκπομπή, η μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας παραποίησε τα λεγόμενά της για να δημιουργήσει την πλαστή τρομοκράτηση δημοψήφισμα για ευρώ ή δραχμή. Μέσω του ΣΚΑΙ, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παπάς, αναφέρθηκε στους χειρισμούς του κόμματός του αν γίνει κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές. Ενώ ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης δήλωνε αισιόδοξο για την έκβαση των εκλογών. Υπάρχει πλάν A και αυτή η ερώτηση είναι λίγο πονηρή, διότι αναπαριστά την διαπραγμάτευση ως μια διμερή διαπραγμάτευση μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. Δεν θα είναι έτσι. Εμείς δεν θα εκλιπαρούμε την κυρία Μέρκελ για μια συνάντηση, να υπογράψουμε ένα μνημόνιο εν πτήση και όταν κατέβουμε κάτω να μας χτυπήσει φιλικά την πλάτη και να μας πει τώρα εφαρμόστε το. Απευθυνόμαστε σε όλους, αλλά κυρίως σε όλους αυτούς που ψήφισαν έστω για μια φορά Νέα Δημοκρατία. Του οποίου πρέπει να του βρούμε να του επανεντάξουμε. Και να σα πω, η αντίθεση μα. Μεγάλη δεξαμενή. Βεβαίως έχουμε δεξαμενή και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε και πάλι να είμαστε πρώτο κόμμα εύκολα. Το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ορκιστεί ο Υπηρεσιακός Υπουργός Εσωτερικών Μιχάλης Θεοχαρίδης. Λοιπόν, συνδεόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την Λίδα Μπόλα που βρίσκεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Συγκρού, τον Αντώνη Τζολέτο, αλλά και τον εκλογικό μας αναλυτή, τον Νίκο Μαρατζή στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Λίδα, θα ξεκινήσουμε από σένα. Είχαμε την εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Από το βήμα αυτού του κομματικού οργάνου, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πριν από λίγο σφοδρότατη επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και έβαλε και τα διλήμματα.
Πριν από λίγες ώρες, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άναψαν και επισήμως οι κομματικές μηχανές για αυτή την πυκνή προεκλογική περίοδο, στην οποία ο Αντώνης Σαμαράς, ακριβώς από την εκτελεστική γραμματεία, έδωσε και τον τόνο, εξαπολύοντας μια σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικά, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το ΣΥΡΙΖΑ και την Χρυσή Αυγή ως μια συμμαχία των ανεύθυνων και των ακραίων, που, όπως είπε, ακύρωσαν κάθε δυνατότητα συνένεσης. Δεν το άντεξε ούτε ο Μανώλης Γλέτσος, είπε ο κ. Σαμαράς χαρακτηριστικά, ενώ αμέσως μετά κοστολόγησε και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι και τα μισά να εφαρμόσει αν έρθει στην κυβέρνηση, αυτό θα στοιχίσει στη χώρα 35 με 38 δισεκατομμύρια ευρώ, συν τα 12 δισεκατομμύρια που στοιχίζει το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Σαμαράς απάντησε και σε αυτό που ακούσαμε νωρίτερα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει περί αρπαγής εγγράφων, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει δει αυτά τα 2,5 χρόνια τόσα έγγραφα όσα ποτέ στη ζωή του ο κύριος Τσίπρας, ενώ έκανε αναφορά και σε ένα σχόλιο που έρχεται από τη Γαλλία, από τη Μαρίν Λεπέν και αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ο κύριος Σαμαράς ότι τα άκρα συναντώνται. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη σύσκεψη καθορίστηκε η επικοινωνιακή στρατηγική και τα επιχειρήματα που θα επικαλεστούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Ένα δίπτυχο σε αυτά τα επιχειρήματα, το αλήθεια και η ευθύνη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, μία από τις φράσεις που θα ακούσουμε ποτέ είναι ότι εμείς δεν παίζουμε τη χώρα στα ζάρια, ενώ το πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά και στα σποτ θα εμφανίζεται ως αυτό του εγγυητή της ασφάλειας και της σταθερότητας. Έχουμε πληροφορίες. Το επικοινωνιακό επιτελείο. Ναι, ακριβώς επειδή οι εκλογές αυτές χαρακτηρίζονται και από το επικοινωνιακό επιτελείο, όπως έλεγα, ως εκλογές του άσπρου και του μαύρου, χωρίς αποχρώσεις, βλέπουμε ότι και στη μάχη των ψηφοδελτίων θα ρηχτούν στελέχη πρώτης γραμμής σε καυτές περιφέρειες. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά την Ντόρα Μπακογιάννη, που φαίνεται από το επικρατείας να μετακινείται στην Α της Αθήνας. Στη Β Αθήνα, στελέχη όπως ο Νίκος Δένδιας, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, ο Γιώργος Κουμουτσάκος και ο Γιάννης Μιχελάκης. Ενώ για το επικρατείας, σε μία θέση διεκδικούν στενείς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, όπως οι κύριοι Σταμάτης, Λασαρίδης και Παπασταύρου, δεν αποκλείεται ακόμη και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παπαμιμίκος. Είχαμε σήμερα και δύο επιστροφές στη Νέα Δημοκρατία, Μίκα Ιατρίδη και Κώστας Γιωβανόπουλος, πρώην βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ανεξάρτητοι που ψήφισαν υπέρ του Σταύρου Δήμα στις τελευταίες ψηφοφορίες. Μάλιστα, Λίδα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Είναι μαζί μας και η Έλληνα Παπαδημητρίου για να μας πει ποιες ήταν αυτές οι δηλώσεις που έδωσαν αφορμή να πει τα όσα είπε πριν από λίγο ο κύριος Σαμαράς στην εκτελεστική γραμματεία. Προηγουμένως, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Προεξοφλούν την ετιμιγορία του λαού. Αυτό και από μόνο του δείχνει περιφρόνηση στη δημοκρατία. Ράβουν κουστούμια και φτάσανε χθες να μας προειδοποιούν κιόλας να μην πάρουμε, λέει, μαζί μας όταν φύγουμε από την κυβέρνηση τα χαρτιά και τα έγγραφα της διακυβέρνησης. Πρέπει να τους πω ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια διαχειρίστηκα και διαχειριστήκαμε περισσότερα έγγραφα διακυβέρνησης, δουλεύοντας νύχτα και μέρα, περισσότερα από ό,τι ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του έχουν δει ποτέ στα μάτια τους. Και ας μην ανησυχούν, γιατί εμείς ως κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να τα διαχειριζόμαστε. Άγνοια κινδύνου είναι να νομίζεις ότι θα σε καλύψει στα δύσκολα η ανθεληνική γερμανική αριστερά Ντε Λίνκε, η ισπανική Ποντέμος ή η κυρία Λεπέν, η οποία, αν είναι δυνατόν, μας είπε σήμερα ότι ο κύριος Τσίπρας πνέει για την γαλλική ακροδεξιά ένα νέο άνεμο δημοκρατίας για την Ελλάδα. Πόσο εύκολα συναντώνται τα άκρα. Έλενα, να δούμε ποιες ακριβώς ήταν οι δηλώσεις Λεπέν και του επικεφαλής των Ποδέμων στην Ισπανία που επικαλέστηκε, όπως είδαμε, ο κύριος Σαμαράς. Καταρχάς, το tweet από τον προσωπικό λογαριασμό του επικεφαλής των Ποντέμων στην Ισπανία, του Pablo Iglesias, το οποίο είπε χθες νωρίς το μεσημέρι το εξής: το 2015 θα είναι έτος αλλαγής στην Ισπανία και στην Ευρώπη. Αρχίζουμε από την Ελλάδα. Εμπρός Αλέξη, εμπρός ΣΥΡΙΖΑ. Και είχαμε και αναφορά στις πολιτικές εξελίξεις και στις πρόωρες εκλογές και από το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία, από την Μαρίν Λεπέν. Εκεί σε δελτίο τύπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: το εθνικό μέτωπο χαιρετίζει θερμά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Βουλής των Ελλήνων και το χαστούκι στο πρόσωπο του υποψηφίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του κύριου Δήμα, για την προεδρική εκλογή.
Μάλιστα, αυτή ήταν η αφορμή λοιπόν για αυτά τα σχόλια πριν από λίγο από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τώρα, Αντώνη, πώς απαντούν πρώτα απ' όλα στον ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η στρατηγική της Κουμουνδούρου? Σε καμία περίπτωση στο ΣΥΡΙΖΑ Ασία δεν θα αφήσουν να πέσει τίποτα κάτω. Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε χτες ο Αλέξης Τσίπρας από τον Κεραμικό, ενώ σήμερα στην πολιτική γραμματεία ουσιαστικά έθεσε το κόμμα σε προεκλογική ετοιμότητα. Πρώτον, για να είναι έτοιμο να απαντά στις επιθέσεις της κυβέρνησης, και δεύτερον, για να αποφευθούν κακοτοπιές από δημόσιες παρεμβάσεις υποψήφιων βουλευτών. Δηλαδή, ψηφίστηκε ένας κώδικας δεοντολογίας, εγκρίθηκε, τον οποίο θα ακολουθούν μέχρι κεραίας τα στελέχη, και μάλιστα έκανε μια τοποθέτηση σχετικά με την εικόνα που πρέπει να παρουσιάζει το κόμμα. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας πως έχουμε συνείδηση πως θα είμαστε αντιμέτωποι με την κινδυνολογία και το φόβο. Πρέπει όμως να προσέξουμε και το τι κάνουμε εμείς και ιδιαιτέρως την παρουσία μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να δίνουμε την εικόνα ότι είμαστε μέρος του παλιού, είπε ο κύριος Τσίπρας. Αντώνη, με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται? Προξένησε έκπληξη σήμερα η είδηση ότι ο κύριος Μιλιός, που είναι υπεύθυνος για την οικονομική πολιτική του κόμματος, δεν θα βρίσκεται στα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, θα βρίσκεται σε μια εκλόγιμη θέση, να το πω πιο. Τα ανοιχτά ζητήματα που είναι οι συμμαχίες και τα ψηφοδέλτια αναμένεται να κλείσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Την Παρασκευή θα έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί θα τα δουν όλα και το θέμα της Δημάρ. Να σου θυμίσω πως και σήμερα είχαμε τοποθετήσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ουσιαστικά λέγανε πως δεν έδιναν τέλος στο σενάριο ότι ο κύριος Κουβέλης θα είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα και πάλι των δύο γραμματέων για το θέμα της διεύρυνσης. Και σε κάθε περίπτωση το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει το διαρκές συνέδριο προκειμένου να εγκρίνει το κυβερνητικό πρόγραμμα. Όσον αφορά τα ψηφοδέλτια, και αυτά θα κλείσουν μέσα στο Σαββατοκυριακό για τις μεγάλες περιφέρειες. Ο κύριος Μιλιός, τον οποίο ανέφερε, ήταν μια δική του απόφαση, θα είναι σε μια εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Όπως είπε ο ίδιος, θέλει να επικεντρωθεί στο ρόλο του ως υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής και να μπορεί να συνεχίσει τα ταξίδια και τις επαφές που έκανε. Να σας ευχαριστήσω όλους πολύ και να πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και τον Νίκο.